Κανονικά θα επιστρέψουν τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου στα θρανία τους οι μαθητές των σχολικών βαθμίδων, με την ανησυχία όμως των γονέων να μεγαλώνει και πάλι, καθώς τα παιδιά θα καθίσουν στα θρανία χωρίς περιοριστικά μέτρα, με τις ιώσεις να τους απειλούν την ίδια ώρα όπου η λίστα με τα φάρμακα που απουσιάζουν από τα φαρμακεία ολοένα και μεγαλώνει. Για όλα αυτά λοιπόν μιλάει στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα η Υφυπουργός Παιδείας κ. Ζέτα Μακρύ, η οποία δηλώνει πως το Υπουργείο Υγείας με το Υπουργείο Παιδείας έχουν άψογη συνεργασία και πως δεν διατρέχει κανένας κίνδυνος με την επιστροφή των μαθητών. Θα έχουμε όμως και μια άλλη κοινή παραδοχή, εσείς και εγώ. Αυτή είναι ότι τα σχολεία πρέπει να είναι ανοιχτά. Τα σχολεία είναι ανοιχτά, σε εξαιρετικές πολλές περιπτώσεις κλείνουν ή σε άλλες εξαιρετικές περιπτώσεις λειτουργούν υπό κανόνες. Όπως συνέβαινε όταν υπήρχε ο COVID. Θυμάστε τότε που με φιλοξενήσατε πολλές φορές την εκπομπή σας και εξηγούσαμε τους κανόνες, τα μέτρα που οι ειδικοί εισηγούντο. Σας άκουσα να λέτε πριν όσο περίμενα τη σειρά μου ότι όταν ακούει κανείς επιστήμονες. Όπως ο καθηγητής στον οποίο αναφερθήκατε, δημιουργείται ανησυχία και ευλόγως, γιατί έχει και κύρος επιστημονικό και έχει τις ανησυχίες του και το εγνωσμένο κύρος δημιουργεί σε κάποιους γονείς ανησυχία. Όμως να ξέρουν ότι το Υπουργείο Παιδείας συνεργάζεται θεσμικά και άριστα, κύριε Βαγγελάτε, και με επιτρέψτε μου να θυμίσω τη συνεργασία κατά τη διάρκεια της πανδημίας με το Υπουργείο Υγείας. Όταν λοιπόν το Υπουργείο Υγείας με απόφαση της Επιτροπής των Ειδικών, των δικών του συμβούλων, δεν εισηγείται κλείσιμο σχολείο ή λήψη περαιτέρω μέτρων, αντιλαμβάνεστε, δεν υπάρχει κίνδυνο. Όταν λοιπόν το Υπουργείο Υγείας διαβεβαιώνει ότι οι ελλείψεις αυτές καλύπτονται, τα φάρμακα είναι γνωστά ή θα καλυφθούν σε λίγες μέρες, εγώ νιώθω απολύτως καθησυχασμένη. Θα μου επιτρέψετε να προσθέσω και κάτι άλλο, κύριε Βαγγελάτε. Τα παιδιά αυτά που θα τα κρατήσουν στο σπίτι ή που ήταν στο σπίτι κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων δεν ήταν απομονωμένα. Η μητέρα που φιλοξενήσατε στο ρεπορτάζ είδατε ότι εύκολα και ευχάριστα και σωστά, προσθέτω εγώ, δέχτηκε δικό σας δημοσιογράφο να κάνει. Καλά, δεν είναι μόνο αυτό. Τα παιδιά έχουν πάει σε πάρτι, έχουν βγει, έχουν παίξει στα πάρκα, έχουν κυκλοφορήσει. Απομονωμένα δεν είναι. Απλώς τώρα θα μπουν σε ένα άλλο περιβάλλον, άλλη όσμωση και είναι βέβαιο ότι θα έχουμε έξαρση. Πολύ σωστά. Μην το αμφισβητήσουμε αυτό, είναι βέβαιο. Σε ένα άλλο περιβάλλον, κύριε Βαγγελάτε, στο οποίο παραμένουν οι οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας που. Το Υπουργείο Υγείας εισηγείται, δηλαδή να τηρούνται τα μέτρα της καθαριότητας, του εξαιρισμού, οδηγίες οι οποίες το ξέρετε και εσείς πολύ καλά έχουν γίνει πια κτήμα των ανθρώπων οι οποίοι φοιτούν και εκπαιδεύονται. Και όλα αυτά θα βοηθήσουν και τα παιδιά να διδαχθούν και αν αρρωστήσουν, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μια επιδημία, και αν αρρωστήσουν οι απουσίες τους να καταχωρίζονται αλλά να μην προσμετρώνται. Άρα λοιπόν τα μέτρα τα οποία μας εισηγήθηκαν ελήφθησαν και πάντοτε και η ιατρική κοινότητα και εμείς ως Υπουργείο Παιδείας είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε. Δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή, το λέω κατηγορηματικά, από αυτά που μας λένε οι ειδικοί να υπάρχει κίνδυνος από την επιστροφή του στα θρανία,